Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Χαμηλή Πτήση. Καλησπέρα, Ιάσονα. Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα σε όλους. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας μας έχει 28 και μέχρι και τις 4 θα κάνουμε παρέα για να δούμε πολύ όμορφα, ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Θα κάνουμε τη γνωστή μας βόλτα σε όλη την περιφέρεια και όχι μόνο, θα βγούμε και εκτός. Νομίζω ότι σήμερα επίσης η εκπομπή μας είναι ταξιδιάρικη. Το έχουμε αποφασίσει ότι αφού άνοιξε ο καιρός θα κάνουμε και εμείς εξορμήσεις προς τα έξω. Ενώ όντως έχουμε ενδιαφέροντα θέματα, γιατί θα μάθουμε και για ιστορία, θα δούμε πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται. Να ξεκινήσω κιόλας με αυτό. Είναι το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και αφορά σε εκδηλώσεις που θα γίνουν σε αρχαιολογικούς χώρους. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Και νομίζω ότι αυτός ο τίτλος Νατάσα τα λέει όλα. Δηλαδή, αρχαιολογικοί χώροι θα φτιάξουν ένα τεράστιο δίκτυο, ευρύτατο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, όπου θα πραγματοποιούνται εκεί δράσεις πολιτιστικές, θεατρικά δρόμενα, μουσικές παραστάσεις, συναυλίες. Είναι ένας έμπρακτος τρόπος να στηριχθεί ο πολιτισμός από 18 Ιουλίου ως και τέλος Σεπτέμβριο, όπως είδαμε. Θα δούμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, περίπου 250. Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Σύγχρονου Πολιτισμού που θα είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα τον έχουμε στην παρέα της Χαμηλής Πτήσης. Βέβαια, δεν γίνεται να μην πάμε σήμερα στην Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, που γιορτάζει και γιορτάζει με γουρουνοπούλα, γιατί εκεί ξέρουν τι σημαίνει καλό φαγητό. Είναι βέβαια η γιορτή της Αναλήψεως, πολύ σημαντική μέρα για τη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Είναι, δεν είναι γουρουνοπούλα, είναι γουρνοπούλα για τους ντόπιους, κατάλαβες. Έτσι, γιατί και το πώς το λες έχει το παίζει ρόλο. Η γεύση βέβαια παίζει ρόλο και νομίζω ότι κερδίζει όποιον ξέρει να φάει καλά, γι' αυτό πηγαίνει και στην Καλαμάτα. Και είναι και μεσημέρι και σκέφτομαι να είχαμε μια πολύ ωραία γουρνοπούλα έτσι καλοψημένη με την πετσούλα. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Συνάπη, να δούμε τι έχει κάνει εκεί από το πρωί. Και θα ταξιδέψουμε πού, πάλι στη Μεσσηνία. Στη Μεσσηνία, στην Χριστιανούπολη. Έχουμε τον Δημήτρη Ζογκόκη, εκεί που μας γνωρίζει τα χωριά της Μεσσηνίας και το κάθε ένα έχει και κάτι το ξεχωριστό. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον Ιερό Ναό Μεταμόρφωση του Σωτήρος, που είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ναός, βρίσκεται στην Χριστιανούπολη Μεσσηνίας. Και πολύ όμορφος και θα μιλήσουμε λοιπόν εκεί με τους κατοίκους του χωριού, θα μάθουμε την ιστορία και την ιστορία αυτού του ναού που το βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας, καταλαβαίνουμε ότι εντυπωσιάζει όλους τους επισκέπτες, είναι ένα μνημείο που ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να το επισκεφθεί γιατί είναι δίπλα μας και μέσα από τη Χαμηλή Πτήση μαθαίνουμε τους θησαυρούς που κρύβονται στα χωριά μας. Και είναι και ωραίο χωριό η Χριστιανούπολη, θα το γνωρίσουμε σε λίγο με τον Δημήτρη Ζογκόκη. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως και να δούμε την επικαιρότητα έτσι όπως την έχουν καταγράψει τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Λοιπόν, ξεκινάμε από την εφημερίδα Πελοπόννησος, όπου εδώ διαβάζουμε «Ελεύθερη Ιού μετά από μάχη 87 ημερών. Κανένα νοσηλευόμενο κρούσμα στο νομό, αλλά ο εχθρός δεν έχει εξαφανιστεί. Εξομολογήσεις γόγου σε διαδικτυακή συνέντευξη προάγγελου του 8ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου». Είναι η κουβέντα του Σρόιτερ με τον γόγο, την οποία παρακολουθήσαμε χθες περίπου στις 3. Είναι ο προάγγελος λοιπόν, αυτού του αναπτυξιακού συνεδρίου της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η Κομισιόν μας εμβολιάζει με 33 δις. Ιστορικό το ποσό γενικά των 750 δις, μια ένεση καταπληκτική και με ενθουσιασμό νομίζω την εξέλαβαν την απόφαση αυτή και τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και οι αγορές γενικώς και η χώρα μας πολύ κερδισμένη και είναι και κομμάτι αυτό της πολιτικής πλέον πλευράς το πώς θα διαχειριστούν ορθολογικά αυτά τα χρήματα που θα έρθουν. Ο διδάκτορας εφευρέτης αξιωματικός, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, που τιμήθηκε από την υπηρεσία για την καινοτόμα δραστηριότητά του και η Χρυσή Λίμνη του Ερήμανθου. Αυτά από την εφημερίδα Πελοπόννησος. Πάμε και στην εφημερίδα Γνώμη, η οποία κυκλοφορεί σήμερα με ακριβώς το ίδιο θέμα στην πρώτη σελίδα που αφορά στον κορονοϊό. Λευκή αχαΐα από τον κορονοϊό, εξιτήριο από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών και για την τελευταία νοσηλευόμενη. Σάλλος με το εμβόλιο κατά της φυματίωσης που αποτελεί μέρος κλινικής έρευνας, τι δήλωσε ο κύριος Γόγος, 18 νέα κρούσματα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. Βλέπουμε, Νατάσα, ότι τις τελευταίες ημέρες
Τα νέα κρούσματα που ανακοινώνονται είναι πάντα κάτω από 20. Ξερόλακα, αξεπέραστο σύνορο το 2023, τριετής παράταση, αλλά με κλειστή μονάδα βιοαερίου και περιορισμό στην κυκλοφορία απορριμμάτων από το ΚΑΣ. Επίσης, στην εφημερίδα, διοικητής με δίπλωμα έβρεση τεχνίας, ο κύριος Λαμπρόπουλος βραβεύτηκε από τον κύριο Μιχαλόπουλο. Να προχωρήσουμε στην εφημερίδα Ελευθερία σε ειδήσεις από την Μεσσηνία. Το Σαββατοκύριακο οι απολογίες των 11. Όλο το σκηνικό παρακολούθησε από την ασφάλεια. Θα παρακολουθήσουμε και ρεπορτάζ για τα όσα έγιναν χθες που οι 11 συλληφθέντες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας. Δειγματοληπτική έλεγχη για κορονοϊό στη Μεσσηνία με δύο κινητές μονάδες του ΕΟΔΗ. Και αυτό πολύ σημαντικό γιατί γίνεται έλεγχος και στο υγειονομικό προσωπικό, σε δημοτικούς υπαλλήλους, αλλά και σε όποιον άλλον θέλει να ελεγχθεί. Προσωρινός μειοδότης για σχολικό συγκρότημα Κορώνης και θρησκευτική κατάνοιξη στην απόδοση του Πάσχα. Πάμε και στην εφημερίδα Πρώτη της Ηλίας. Κάλεσμα στον Κώστα Καραμαλή να έλθει στον ΟΜΟ από τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας του Συμβουλίου Αιρετών της Ηλίας. Αυτό το συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά φτιάχτηκε για το θέμα της Πατρών Πύργου, έτσι. Έτοιμα για ανάκληση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών με σκοπό τη συνέχιση του Πάτρα Πύργος. Επίσης στην εφημερίδα τεράστια η ζημιά από τον καύσωνα σε απόγνωση υλοπαραγωγή, το είδαμε και χθες στο συγκεκριμένο θέμα, στο νοσοκομείο Πύργου, προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων ιατρών, μια νοσηλευτική μονάδα αυτή του Πύργου η οποία πραγματικά αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα από το τέλος του μήνα, αρχές του επόμενου που φεύγει και φεύγει ένας παθολόγος και μένει μόνο με έναν. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε και να πάμε στην επόμενη μας εφημερίδα, είναι ο λακωνικός τύπος. Το πλάνο για ανάπλαση και open mall Σπάρτης, διαβάζουμε εδώ στο πρώτο θέμα, όπως επίσης να επισκευαστούν, αν διαβάζω καλά, μπορούμε λίγο να το μεγαλώσουμε, να με βοηθήσουν από το control να διαβάσω τη δεύτερη είδηση του λακωνικού τύπου. Μιλάει για τις δίτες στη Σκάλα, είναι να εισακουστούν, διορθώνω, οι διαμαρτυρίες για ΣΔΙΤ στην Σκάλα. Πάμε να συνεχίσουμε με την επικαιρότητα της Ετωλοακαρνανίας και την εφημερίδα Συνείδηση, η οποία σήμερα κυκλοφορεί με τον τίτλο «Στο κέντρο η πεζή». Αλλάζουν όλα στο κέντρο του Αγρινίου. Ο κύριος Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος, να καλλιεργήσουμε στον Αγρινιώτη την ιδέα ότι δεν πρέπει να μπαίνει στο κέντρο με το αυτοκίνητο. Και νομίζω, Νατάσα, ότι ο κορονοϊός και η επανεκκίνηση της εστίασης, όπου δόθηκε περισσότερος χώρος στα καταστήματα αυτά, από δημόσιους χώρους, μιλάμε δημοτικούς, ξεκινάει, φέρνει μάλλον ξανά στο τραπέζι τον διάλογο για πεζοδρομήσεις σε πάρα πολλές πόλεις της χώρας. Και αυτό είναι, νομίζω, προς μια θετική έκβαση το να έχουμε πεζοδρομημένα κέντρα και ήπια κυκλοφορία στα κέντρα των πόλεων. Σίγουρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τις επόμενες εφημερίδες. Θα δούμε και ειδήσεις από την Ζάκυνθο σε λίγο στην πορεία της εκπομπής. Πάμε όμως στον Ημερήσιο, την καθημερινή εφημερίδα Κεφαλονιάς και Ιθάκης, όπου διαβάζουμε «Αρπάζει προκλητικά τα έργα μας, ο Γνήσιος καταγγέλει τον Θεόφιλο, τώρα παρουσιάζει ως δικές του τις ασφαλτοστρώσεις». Και πάνω τέτα τέτ Ρόδης Θεοχάρη, είναι βέβαια η συνάντηση που είχε η Περιφερειάρχης με τον Υπουργό Τουρισμού. Αυτά από τις εφημερίδες μας. Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή μείναμε στο θέμα της Κεφαλονιάς και πριν προχωρήσουμε παρακάτω, σε μία είδηση λοιπόν που μας ήρθε σήμερα το πρωί και έχει να κάνει με τον εντοπισμό από τα συντρίμια και τις σωρούς από το ελικόπτερο που κατέπεσε στο Ιόνιο. Θυμίζω 29 Απριλίου ανοιχτά της Κεφαλονιάς είχε γίνει αυτό ένας το δυστύχημα, το οποίο το είχαμε παρουσιάσει και εμείς εδώ. Εντόπισε λοιπόν κοινή ομάδα έρευνας από τις ένοπλες δυνάμεις του Καναδά και το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό τα πτώματα του πληρώματος και τα συντρίμια του καναδικού ελικοπτέρου και μάλιστα... Μιλάμε για το ελικόπτερο του ΝΑΤΟ, έτσι. Ακριβώς, το καναδικό. Ναι. Όπως είπαν, πρόκειται για μία ενθαρρυντική είδηση, είπε ο υποστράτηγος Μάικ Ρουλό, γιατί δεν αφήνουν ποτέ πίσω... τους πεσόντες. Δηλαδή αυτό είναι που δήλωσε ο ίδιος, ότι ήταν
χρέος τους να φέρουν πίσω τα πτώματα των ανθρώπων που χάθηκαν, για τις οικογένειες βέβαια και για την τιμή των ίδιων αυτών των ανθρώπων, αλλά και να εξετάσουν τα συντρίμμια του ελικοπτέρου για να φανεί ο ακριβής λόγος αυτού του δυστυχήματος. Πήρα λίγο χρόνο για να το πούμε αυτό. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις, που νομίζω ότι θα αλλάξουμε κλίμα και θα μπούμε σε κάτι πολύ πιο ευχάριστο. Θα πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Του πολιτισμού ο οποίος δοκιμάστηκε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Οι άνθρωποι του είδαμε πάρα πολλές φορές να ζητούν στήριξη από την πολιτεία. Δεν ζητούν κάτι μη αυτονόητο. Άνθρωποι οι οποίοι σταμάτησαν τις δουλειές τους, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, αλλά δεν ξέρουν πότε θα επιστρέψουν. Τώρα, με αυτό το πρόγραμμα που στείλει το Υπουργείο Πολιτισμού, Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν και υποδέχονται παραστάσεις και δρόμενα όλο το καλοκαίρι, και για να στηρίξουμε φυσικά τους ανθρώπους του πολιτισμού, αλλά και για να περάσουμε κι εμείς καλά, γιατί νομίζω ότι έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ αυτό το καλοκαίρι το να αλλάξουμε παραστάσεις. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο από το Υπουργείο, πρόμο δηλαδή αυτής της δράσης, για να το δούμε. Ένα πολύ όμορφο βίντεο. Όλη η Ελλάδα λοιπόν, ένας πολιτισμός, και οι εκδηλώσεις όπως είδαμε ξεκινούν 18 Ιουλίου. Και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη, έτσι. Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που μας ενώνει. Αυτός είναι και ο σκοπός. Και επιχειρεί βέβαια να μας μάθει, να μας βάλει σε αυτό το κλίμα του σύγχρονου πολιτισμού, αλλά μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή αυτό το πάντρεμα είναι που κάνει το πρόγραμμα αυτό ιδιαίτερο. Και είναι πραγματικά σημαντικό αυτό που λες, γιατί κάθε χρόνο σε πάρα πολλούς χώρους υπήρχαν εκδηλώσεις, απλά είναι η πρώτη φορά που όλα αυτά ενώνονται. Όλα αυτά προωθούνται μαζί, δηλαδή με έναν κοινό τρόπο, και δεν γίνονται γνωστά μόνο σε τοπικές κοινωνίες, αλλά γίνονται γνωστά σε όλη την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, γιατί κάποιος μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα μας και να θέλει να τις παρακολουθήσει. Να πούμε ότι μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις που βλέπετε κάτω, που είναι 251 για την ακρίβεια, αλλά περίπου 250, δεν περιλαμβάνονται οι παραστάσεις ακριβώς του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύριο. Είναι ξεχωριστό αυτό. Θα γίνει σε 111 αρχαιολογικούς χώρους, θα τρέξει όλο αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλα Γιάτρο Μανολάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, να δούμε αυτό το πρόγραμμα, πώς αρχικά το εμπνευστήκατε και πώς θα ενωθεί ο σύγχρονος πολιτισμός με τους αρχαιολογικούς χώρους, που είναι κάτι ιδιαίτερο. Όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, εδώ ο στόχος ήταν διπλός. Απ' τη μία ήταν πάρα πολύ σημαντικό να παραμείνει ο πολιτισμός ζωντανός το καλοκαίρι για όλους, και για τους Έλληνες αλλά και για τους επισκέπτες μας, και σε μία περίοδο όπου ο πολιτισμός διεθνώς πλήττεται και πάρα πολλά πράγματα που ήταν προγραμματισμένα σε όλη την Ευρώπη δεν θα πραγματοποιηθούν. Οπότε εμείς θεωρήσαμε ότι δεν μπορούμε να ήμασταν ενεργοί. Και ο άλλος στόχος, επίσης τον αναφέρατε, έχει να κάνει με το πώς θα δοθούν περισσότερες ευκαιρίες επαγγελματικές και χρηματοδοτικές στην αγορά του πολιτισμού και στους εργαζόμενους του κλάδου. Επομένως, αυτό το πλάνο που περιγράψατε με τις 250 και παραπάνω εκδηλώσεις, συνδυάζεται τα δύο, γίνεται μέσα από τους επωδευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά με συνεργάτες που είναι από την ελεύθερη αγορά, και έχει συνδεθεί με έναν τρόπο ώστε να δοθούν δουλειές σε όσο περισσότερα άτομα γίνεται.
δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε για τους επαγγελματίες του κλάδου, είναι μια σειρά πραγμάτων, αλλά και αυτό εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Κυρία Γιατρο Μανολάκη, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι κάτι τόσο συντονισμένο, γιατί είπα και νωρίτερα ότι σε πάρα πολλούς από αυτούς τους χώρους γίνονταν πάντα εκδηλώσεις, πολλά καλοκαίρια. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να στείνεται ένα δίκτυο και να προωθείται ως ένα δίκτυο. Δεν θα ήταν έτσι μια πολύ καλή ευκαιρία όλο αυτό να αναδείξει ακόμη περισσότερο οργανωμένα και συντονισμένα το τι σημαίνει πολιτισμός, καλοκαίρι και Ελλάδα? Συμφωνώ απολύτως και αυτή είναι η πρόθεση και της Υπουργού. Έτσι σχεδιάστηκε αυτό το πρόγραμμα, γιατί, ξέρετε, προφανώς η πανδημία και στο κομμάτι του πολιτισμού και σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας έχει πλήξει τους πάντες. Όμως, ίσως μέσα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση μπορούν να ξεπηδήσουν κάποιες ευκαιρίες να δούμε κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία να το Υπουργείο Πολιτισμού και η ηγεσία του να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα πιο συστηματικά, πιο ολοκληρωμένα και να δοθούν ακόμα και με αυτή την, να θέλετε, άσχημη αφορμή, εντάξει, να δοθεί μια δυνατότητα και καλύτερης και μεγαλύτερης προβολής. Αλλά γιατί, όπως ξέρετε, όταν παρουσιάζεται κάτι έτσι, όπως είναι αυτό που παρουσίασε ο Υπουργός και είναι ένα ολοκληρωμένο πλάνο για όλη την Ελλάδα, το άθροισμα είναι πολύ μεγαλύτερο από το να έχει τα επιμέρους μικρά κομματάκια, τις μικρές ψηφίδες του. Και αυτό πιστεύω ότι θα έχει αντίκτυπο και στην εικόνα της χώρας συνολικά. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα ο τουρισμός και πώς θα ξανανοίξει η αγορά η τουριστική στη χώρα μας με ασφάλεια αλλά και με έναν τρόπο δυναμικό. Ο πολιτισμός κατεξοχήν ήταν πάντοτε στην Ελλάδα ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του τουρισμού και αυτή η συνύπαρξη, αν θέλετε, κληρονομιάς με σύγχρονες πολιτιστικές δράσεις μεγιστοποιεί αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω, συγγνώμη Άσονα, κάτι πήγες να πεις, ότι αυτό όλο σαν ιδέα υπήρχε και ίσως η πανδημία το έκανε λίγο να έρθει πιο γρήγορα σε όλους εμάς, να παρουσιαστεί σε όλους εμάς. Και από ό,τι καταλαβαίνω ή από όσο έχω διαβάσει, θα δημιουργηθεί και μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν στη συνέχεια και όσοι άλλοι καλλιτέχνες ή οποιοδήποτε να καταθέσουν κάποιες απόψεις, κάποιες προτάσεις, κάποιες ιδέες, οι οποίες θα περάσουν από επιτροπή για να τις δούμε και αυτές στη συνέχεια. Δηλαδή είναι ένας θεσμός αυτός που ξεκινάει. Σωστά. Και γιατί εδώ το νόημα είναι δεν τελειώνει η δράση αυτή σε αυτά που ανακοινώσαμε και που ανακοινώσει ο Υπουργός. Ανατροφοδοτείται. Υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως επίσης αυτά που παραδοσιακά κάθε καλοκαίρι ενδεχομένως έκαναν, ας πούμε, οι εφορίες αρχαιοτήτων κάθε μία μόνη της. Για παράδειγμα στην Αβουσιάτικη Πανσέληνο ή οι Δήμοι στις χώρες, εντάξει. Αυτά δεν σημαίνει ότι υποκαθίστανται από αυτό το πρόγραμμα. Αυτά είναι επιπλέον. Επομένως, πάνω σε αυτό χτίζουμε. Πρόθεση είναι οι χώροι όλοι αυτοί που έχουν επιλεγεί και αυτοί οι χώροι που έχουν επιλεγεί με μια προσοχή, δηλαδή να είναι χώροι που πραγματικά να μπορούν να φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις με ασφάλεια και να μπορούν να στηθούν τέτοιου είδους προγράμματα. Λοιπόν, αυτοί οι χώροι να είναι δραστηροί, ενεργοί και να μπορέσουμε μέσα σε αυτούς να δείξουμε πτυχές τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της χώρας. Και το επίσης πολύ ενδιαφέρον, και αν θέλετε είναι μια μικρή διαφορά από το πώς γινόταν στο παρελθόν, είναι ότι έχουμε προσπαθήσει να συμπεριλάβουμε όλες τις μορφές τέχνης. Και γι' αυτό συμμετέχουν ακόμα και τα οικαστικά μας μουσεία. Δεν είναι δηλαδή μόνο η μουσική ή μόνο το θέατρο. Έχουμε προσπαθήσει να συμπεριλάβουμε όλες τις μορφές σύγχρονης δημιουργίας. Εμείς, κύριε Γιατρο Μανολάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό που ξεκινάει. 18 Ιουλίου μέχρι και 30 Σεπτέμβρη θα δούμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις στους αρχαιολογικούς χώρους. Και θέλω, κλείνοντας, επειδή είμαι ένας άνθρωπος που έχω συνδυάσει το καλοκαίρι μου με παραστάσεις δίπλα μου από την Επίδαυρο, να παροτρύνουμε με αφορμή και την παρουσία σας εδώ όλους όσοι μας βλέπουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, να βρουν και να εντοπίσουν τον πλησιέστερο σε αυτούς αρχαιολογικό χώρο όπου θα υπάρχουν παραστάσεις και να πάνε εκεί και να ζήσουν αυτή τη μοναδική εμπειρία.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Yeah. Λοιπόν, τι ωραία που είναι αυτά. Είναι αισιόδοξα όταν ξεκινάνε. Και εμείς θα συνεχίσουμε κάπως έτσι, με όμορφες εικόνες. Γιατί θέλω να σε πάω στο λιμάνι της Ζακύνθου. Εκεί έφτασε το απόγευμα της Τετάρτης το ανακαινισμένο Mare di Levante, βέβαια της Levante Ferries. Πέρασε από τον ισθμό της Κορίνθου το πλοίο και έφτασε στην όμορφη Ζακύνθο. Και το βλέπουμε εδώ. Εδώ είναι από τις στιγμές έτσι που στο ταξίδι είναι κατά τη διάρκεια, ναι. Το time-lapse βίντεο που περνάει και μέσα από τον ισθμό της Κορίνθου και φτάνει βέβαια στη Ζακύνθο, όπου εκεί το υποδέχθηκαν οι Ζακυνθινοί. Είναι ανακαινισμένο και αναμένεται να μπει στα δρομολόγια της γραμμής από την Παρασκευή. Λοιπόν, πάντα είναι εντυπωσιακά τα πλάνα, όταν βλέπεις πλοίο να περνάει τόσο μεγάλο από τον ισθμό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, είναι ωραίες εικόνες. Να πούμε καλό τάξιδο, λοιπόν. Καλό τάξιδο. Μένουμε Ζάκυνθο και πάμε λοιπόν στην προετοιμασία, γιατί ακούσαμε και τον κύριο γιατρο Μανολάκη να λέει για καλοκαίρι και πολιτισμό. Θα πάμε... Στο Λαγανά. Θες να πάμε? Ναι, εκεί ήθελα να πάμε. Δεν ξέρω όμως, με ειδοποιούν από το κοντρόλ για κάτι. Οπότε πού να πάω, ωραία, παιδιά? Ναι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ακάνθινο στεφάνι από την Ναύπακτο, το οποίο, συγγνώμη, όχι από την Ναύπακτο, από τη Φωκίδα. Από τη Φωκίδα. Ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη για όσους βρέθηκαν στον Ιερό Ναό αυτή. Να ακούσουμε λοιπόν το βίντεο και να μάθουμε περισσότερα το ρεπορτάζ της Εύα Στρατή. Δέος προκαλεί το γεγονός πως άνθησε το ακάνθινο στεφάνι που τοποθετήθηκε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στην εικόνα του Εσταυρωμένου στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στην Μανάγουλη Φωκίδας. Ήρθαμε να τελέσουμε την λειτουργία της απόδοσης της εορτής του Πάσχα και εκεί και ο Ιεροψάλτης αλλά και η Επιτροπή ολόκληρη και οι ιερείς είδαμε ένα αξιοθαύμαστο περιστατικό. Το ακάνθινο στεφάνι το οποίο τοποθετήθηκε στον Σταυρό του Χριστού την Μεγάλη Πέμπτη να έχει ανθίσει έχοντας επάνω του λουλούδια και φύλλα, κάτι το οποίο μας προξένησε μεγάλο θαυμασμό. Το στεφάνι παρέδωσε στο ναό μια ηλικιωμένη το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης, καθώς η Θεία Λειτουργία είχε πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Οι λειτουργίες που γινόντουσαν ήταν και κλεισμένων των θυρών, όπως λόγω της πανδημίας που έχει υποκριθεί και στην χώρα μας. Και είδαμε και εμείς σήμερα, μετά από 45 ημέρες, το ακάνθινο στεφάνι, που βέβαια δεν γνωρίζουμε γιατί είναι προσφορά μιας ηλικιωμένης κυρίας στον ιερό μας ναό, από πού προέρχεται. Με έκπληξη και δέος, ο ιερέας του ναού, ο νεοκόρος και οι ψάλτες, αντίκρισαν πως το ξερό ακάνθινο στεφάνι, το οποίο ήταν κρεμασμένο στον Εσταυρωμένο μπροστά στην Αγία Τράπεζα, έβγαλε μικρά λουλουδάκια. Δεν ακούμπα πουθενά το ακάνθινο στεφάνι, είναι στον αέρα, είναι πάνω στον Εσταυρωμένο, πάνω στον Σταυρό του Χριστού μας, οπότε δεν υπήρχε κάποιος φυσικός λόγος να ανθίσει. Και όπως θα είδατε και εσείς και τραβήξατε και τα πλάνα σας, έχει κοπεί και έχει τεθεί, οπότε δεν είναι κάπου που να κουμπά και να έχει νερό ή οτιδήποτε άλλο που να μπορέσει να βοηθήσει στην άνθηση του στεφανιού. Ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης στη Μανάγουλη Φωκίδας λειτουργήσε για πρώτη φορά την Μεγάλη Εβδομάδα φέτος, λόγω των εργασιών που γίνονταν στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και οι άνθρωποι που πήγαν εκεί στο ναό σίγουρα έπαθαν αυτή τη λεγόμενη έκπληξη. Τώρα ο καθένας δίνει τη δικιά του ερμηνεία πάντα στα πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα θα υπάρχει μία ερμηνεία, θα υπάρχει και μία δεύτερη. Για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανεργίας, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή η πανδημία ήρθε σαν λεμιτόμος, σαν τζεκούρι για πάρα πολλούς εργαζόμενους, οι οποίοι έρχονται ξανά αντιμέτωποι με τον εφιάλτη της ανεργίας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το οποίο πραγματικά είναι εκτενές. Και στη συνέχεια να πούμε ότι θα ακούσουμε, γιατί φιλοξενήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν ο διοικητής του ΑΕΔ και έχουμε στη συνέχεια ένα απόσπασμα. Θέλουμε να δούμε όμως το βίντεο, να πάρουμε την όλη εικόνα για να απαντήσει στη συνέχεια ο διοικητής του ΑΕΔ. Μαύρα σύννεφα σκεπάζουν την αγορά εργασίας με χιλιάδες εργαζόμενους,
να ακροβατούν ανάμεσα στην ανεργία, τις μειώσεις μισθών και στην μερική εκπεριτροπής απασχόληση. Οι δραματικές συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού αποτυπώνονται και στα στοιχεία του ΟΑΕΔ. Τον περασμένο Απρίλιο, η εγγεγραμμένη ανεργία αυξήθηκε κατά 22% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Άσχημα τα πράγματα. Θα πέσει πολύ πείνα. Είναι λογικό να αυξηθεί η ανεργία από τη στιγμή που θα μειωθούν τα έσοδα και από τον τουρισμό. Είναι λογικό. Το θέμα είναι να βρούμε νέους τρόπους, έξυπνους, να καλύψουμε αυτό το κενό. Η μεγάλη αγωνία των εργαζομένων για το μέλλον τους αποτυπώνεται σε έρευνα της About People. Ένας στους τρεις εργαζόμενους ανησυχεί για το εργασιακό του μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, το 20,9% απάντησε «Ναι, ανησυχώ για τη δουλειά μου» και το 16,6% «Ναι, μάλλον ανησυχώ». Η ανησυχία είναι εύλογη, καθώς παρά τα μέτρα στήριξης, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια πόσο σκληρά θα δοκιμαστεί η οικονομία και ποιος θα είναι ο αντίκτυπος για τους εργαζόμενους. Σίγουρα θα είναι δύσκολο. Ελπίζω το πράγμα να επανέλθουμε στην πραγματικότητα σιγά σιγά, να βρούμε τις αρρωπίες μας. Η ανεργία στα ίδια ποσοστά δεν θα είναι, θα αυξηθεί. Όπως και στην Αμερική πιστεύω δηλαδή και έγιναν οι προβλέψεις ότι στα εργατικά χέρια θα αυξηθεί τουλάχιστον από το 2% που ήταν στην Αμερική με τα ποσοστά του θα πάει τουλάχιστον στο 9,2. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και εδώ. Εφιαλτικές είναι και εκτιμήσεις του Σύνδεσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, σύμφωνα με τις οποίες περίπου 580.000 άτομα αναμένεται να μείνουν χωρίς δουλειά το διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου. Ανησυχώ πάρα πολύ δεδομένου ότι είμαι τελειόφοιτη, τελειώνω τώρα δηλαδή τις σπουδές μου και ανησυχώ για το ότι θα ακολουθήσει, πώς θα μπορέσω να εξελιχθώ επαγγελματικά. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να επανέλθουμε στην πραγματικότητα. Και οι προβλέψεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου σοκάρουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των ανέργων θα ξεπεράσει τις 390.000, ενώ μία στις τρεις επιχειρήσεις στην εστίαση βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, ζωφερό προβλέπεται να είναι το επόμενο χρονικό διάστημα για εργαζομένους και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την ειδική μελέτη του Επιμελητηρίου για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία, επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων που θα επηρεαστεί άμεσα ή έμεσα ανέρχεται σε 1.729.200 άτομα. Λοιπόν, ο κύριος Πρωτοψάλτης, ο διοικητής του ΟΑΕΔ, φιλοξενήθηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιον και απάντησε σε ερωτήσεις του Τάσου Θεοδόση. Να δούμε ένα μικρό απόσπασμα. Κάθε χρόνο υπάρχει μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων από Φεβρουάριο-Μάρτιο, Μάρτιο-Απρίλιο, Απρίλιο-Μάιο και ούτω καθεξής. Όταν ανεβαίνει ο τουρισμός και ξεκινάει η σεζόν, υπάρχουν προσλήψεις και έτσι μειώνεται ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων. Φέτος αυτό δεν έγινε. Οπότε δεν είδαμε τη μείωση που βλέπουμε κάθε χρόνο. Υπήρξαν εγγεγραμμένοι άνεργοι, μάλιστα που προστέθηκαν, διότι είχαμε κάποιες αποχωρήσεις και απολύσεις πριν από την εφαρμογή των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη της αγοράς εργασίας και ο συνδυασμός αυτός επέφερε αυτή την αύξηση σε ετήσια βάση. Οι εποχικά εργαζόμενοι, οι οποίοι φέτος δεν θα δουλέψουν, θα πάρουν οικονομική ενίσχυση για τους μήνες που δεν θα δουλέψουν. Επίσης, όλοι οι άνεργοι, και αυτό περιλαμβάνει βέβαια και τους εποχικά επιδοτούμενους, τους οποίους το επίδομα έληξε στο πρώτο πεντάμινο του έτους, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, παίρνουν δίμηνη παράταση των επιδομάτων του. Κοιτάξτε, το κοινοφελές πρόγραμμα 36.500 θέσεων ευελπιστούμε ότι θα ανοίξει μέσα στις επόμενες ημέρες και θα έχουμε αιτήσεις σύντομα και οι πρώτες προσλήψεις να ξεκινήσουν πριν από το τέλος Ιουνίου. Αυτός είναι ο προγραμματισμός μας και ελπίζουμε ότι θα τρέξουν γρήγορα αυτές οι διαδικασίες. Τριπλασιασμός του προϋπολογισμού που σημαίνει ότι θα έχουμε ένα ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για περισσότερους δικαιούχους με καλύτερες παροχές και αυτή τη στιγμή κοιτάμε να προσθέσουμε και κάλυψη ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Θα είναι ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από 1η Αυγούστου και το οποίο ευελπιστούμε και αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε, βάζουμε τις τελευταίες πινελιές έτσι ώστε να το ανακοινώσουμε σύντομα. Θα είναι πολύ πιο ενισχυμένο από ότι τα προηγούμενα. Να υπενθυμίσω όμως ότι και 113.000 επιταγές του φετινού προγράμματος που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί θα μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν οι δικαιούχοι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Δηλαδή αντί 31 Ιουλίου που κανονικά είναι το περιθώριο, τώρα το πάμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Μάλιστα, έδωσε απαντήσεις και για τον κοινωνικό πάρα τουρισμό. Πολλά, σε πάρα πολλά πράγματα, στο τι θα γίνει λοιπόν με όσους κανονικά τώρα καλοκαίρι θα εργάζονταν αλλά δεν έχουν ανοίξει επιχειρήσεις, τι θα γίνει με τον κοινωνικό τουρισμό, πολλά και σημαντικά. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπετε χαμηλή πτήση και πάρα πολύ γρήγορα ο Νίκος ο Πάσχος πέρασε από κάτω τους τρόπους επικοινωνίας, τους οποίους τους βλέπετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μας βρίσκεται λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Oceanian Channel. Μας καλείτε στο 2610-622-080 ή μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο email μας info@oceaniantv.gr. Και περιμένουμε εννοείται να επικοινωνήσετε μαζί μας με όποιον τρόπο εσείς επιλέξετε. Λοιπόν, πάμε και στις ειδήσεις έτσι που μας έρχονται από την Μεσσηνία. Είδαμε για τους 11 συλληφθέντες πως πήραν προθεσμία για να απολογηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να δούμε λοιπόν τι προηγήθηκε χθες και πώς έφτασε η αστυνομία στην σύλληψή τους. Την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας πέρασαν οι 11 συλληφθέντες ηλικίας από 25 έως 52 ετών, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της πόλης που κατηγορούνται για υποθέσεις ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Δηλαδή η νομοποίηση και η εγκληματική οργάνωση αφορά τους πάντες. Μία και η κακοματική εκβίαση αφορά τους πάντες. Προστίζεται κάποιες κατηγορίες ιδιαίτερα από κάποια ευρήματα που σας είπα είναι η οπλοκατοχή. Για κάποια φυσίγια που έχουν βρεθεί, ασήμαντα είναι στην πραγματικότητα, αλλά σε περιπτώσει τα έχουν προσθέσει και αυτά. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και για τα κατά περίπτωση αδικήματα της νομιμοποίησης εσόδων, εκβίασης, επικίνδυνης σωματικής βλάβης, απειλής, καθώς και για παραβάσεις των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα. Θα αρνείται την κατηγορία και θα στοιχειοθετήσει την υπεράσπισή του με τα στοιχεία τα οποία θα συλλέξουμε τις προσεχείς ημέρες. Βλέποντας βέβαια και μελετώντας τη δικογραφία. Η παρακολούθηση των υπόπτων ξεκίνησε πριν κάποιους μήνες από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας και όλο αυτό το διάστημα διεξαγόταν με απόλυτη μυστικότητα. Την τρίτη ξημερώματα ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες με την συνδρομή δικαστικών λειτουργών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν πάνω από 50.000 ευρώ, ένα πιστόλι, αναβολικές ουσίες, ηλεκτρονικές συσκευές και οχήματα. Αρνητική είναι όλη. Σε αυτή την περίπτωση εκπροσωπώ τους τρεις, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα όπως καταλαβαίνετε και σε συνεργασία και άλλους από τους κατηγορούμενους άλλους τρεις. Οι συλληφθέντες πήραν προθεσμία να απολογηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω το εύρος της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης, καθώς και η τυχόν εμπλοκή περισσότερων ατόμων σε αυτή. Μάλιστα, θα αποφασίσει λοιπόν η δικαιοσύνη, ανακριτής και εισαγγελέας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Να μείνουμε όμως να τα στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ακριβώς, και από την Καλαμάτα θα πάμε στην Ζάκυνθο και σε μία ακόμα επιτυχία της αστυνομίας, καθώς οι άνδρες της ασφάλειας στη Ζάκυνθο με την συνδρομή και ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για ναρκωτικά συνέλαβαν δύο ημεδαπούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα στην περιοχή του Βουγιά του Ζακύνθου, όπου φαίνεται να διατηρούσαν εργαστήριο παρασκευής κοκαΐνης. Να πούμε ότι εδώ και αρκετό καιρό παρακολουθούσαν τις κινήσεις των υπόπτων και έφτασαν βέβαια στη σύλληψη. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 303 γραμμάρια κοκαΐνης, σύγχρονος εξοπλισμός παρασκευής της άσπρης σκόνης, ζυγαριές ακριβίας αλλά και υπολείμματα εμπορίου. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφορο και θα περάσουν την πόρτα της εισαγγελίας του νησιού. Αυτά λοιπόν, εργοστάσιο παρασκευής κοκαΐνης σε χωριό της Ζακύνθο. Λοιπόν, και επειδή είπες και με τη συνδρομή σκύλου, να σου πω ότι σαν εχθές το διάβαζα κιόλας, μπήκαν οι αστυνομικοί σκύλοι το 85 στην υπηρεσία της αστυνομίας. Και είδες πόσο σημαντική είναι τελικά για τη δουλειά αυτή τη συνολική που ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεθούμε με την Καλαμάτα. Εκεί μας περιμένει ο Γιάννης ο Συνάπης και θέλω να δω αν τρώει ή όχι γουρουνοπούλα. Από ό,τι φαίνεται δεν τρώει. Καλησπέρα, Γιάννη. Γεια σας, καλησπέρα. Χρόνια πολλά πρώτα απ' όλα, γιατί σήμερα και έχετε γιορτή.
Ο κόσμος Καλαμάτας τίμησε το έθιμο. Από νωρίς το πρωί σε όλη την πόλη υπάρχουν γορνοπούλες. Επίκεντρο του γιορτασμού είναι εδώ η περιοχή του λιμανιού στη δυτική παραλία της πόλης. Αμέσως μετά το πέρας της λειτουργίας ο κόσμος έσπευσε, αγόρασε γορνοπούλα. Και όπως μας είπε, δεν τον σταματάει τίποτα, ούτε ο κορονοϊός, ούτε τα μέτρα προφύλαξης. Και όλος ο κόσμος ευχήθηκε του χρόνου να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Γιάννη, εσύ τώρα είσαι μπροστά από γουρνοπούλες. Για να δούμε το Γιάννη. Δεν ξέρω αν ανοίγει η εικόνα σου, Γιάννη, να σε δούμε λίγο, να μας βοηθήσει και ο Γιάννης ο Μαρκάκης. Λίγο να κάνω να δείτε την γουρνοπούλα που υπάρχει πίσω μου. Ωραία, τη βλέπουμε. Ψήνουν εκεί, εντάξει, ψήνουν. Όχι, είναι ψηθή, έχει ψηθεί η γορνοπούλα και ο κόσμος αγοράζει από το πρωί μέχρι τώρα το μεσημέρι και αργά το βράδυ. Υπάρχει γορνοπούλα και ο κόσμος αγοράζει και τιμάει το έθιμο. Γιάννη, πες μας λίγο για τις τιμές, το κιλό που κυμαίνεται. 10 ευρώ πρέπει να είναι, 10 με 10 ευρώ. Μια χαρά. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Εσύ έχεις φάει από το πρωί, Γιάννη. Τιμές. Ναι, εδώ μας κεράσανε. Πάντως σε κάθε γωνιά της Καλαμάτας είναι και από μια γουρνοπούλα. Είναι έθιμο εκεί, έτσι. Παντού, ναι. Είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση γουρνοπούλας που γίνεται κάθε χρόνο ανήμερα της αναλήψεως. Και φέτος παρά τα μέτρα προφύλαξης, παρά, θα έλεγα ότι δεν είναι κανονικό. Ο κόσμος ήταν αρκετό σήμερα το πρωί στην εκκλησία της Ανάληψης, όσο γινόταν τήρησε τις αποστάσεις. Εγώ πάντως βλέπω πίσω σου, Γιάννη, να μας βοηθήσουν να τον δούμε και τον άνθρωπο πίσω σου. Φοράει μάσκα ο άνθρωπος που κόβει την κορνοπούλα, μάσκα, ναι. Σε όλες τις περιοχές Καλαμάτας, σε όλα τα σημεία, ο άνθρωπος κόβει την κορνοπούλα, φοράει μάσκα. Τηρεί τα μέτρα υγιεινής και προφύλαξης όπως ορίζει το πρωτόκολλο, ναι. Πάντως, Γιάννη, μπράβο. Στη μυρωδιά και μόνο της ψητής γουρνοπούλας, νομίζω ότι όποια καραντίνα δεν θα μπορούσε να μας κρατήσει μακριά. Άμα βλέπεις την πέτσα, δεν βλέπεις την πέτσα. Άμα βλέπεις την πέτσα, τώρα θα πεις όχι, είναι δυνατόν. Ποτέ. Ναι, δεν μπορεί να δισταθείς. Λοιπόν, ωραία, Γιάννη, χρόνια πολλά σε όλη την Καλαμάτα. Και του χρόνου να είμαστε καλά και του χρόνου με υγεία και χωρίς μέτρα. Μακάρι. Να μας στείλεις ένα κομματάκι, να μας πάρεις και εμάς. Να έρθείτε στην Καλαμάτα, να έρθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε ευχαριστούμε για τη σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά σε όλη την Καλαμάτα για σήμερα. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε ξανά στα Ιόνια τώρα. Ξέρετε γιατί πασάρω πολύ γρήγορα το επόμενο θέμα. Τώρα θέλουμε κανονικά να φάμε. Για να φύγει η σκέψη της γουρνοπούλας. Να ηρεμήσουμε και εμείς εδώ λίγο στο στούντιο. Λοιπόν. Θα πάμε ξανά στα Ιόνια νησιά, γιατί είπαμε ότι έχουμε Βρετανικές εκλογές σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας το επόμενο διάστημα, έτσι και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής του τμήματος Ιστορίας του Ιωνίου, ο κύριος Αθανάσιος Ευσταθίου, πήρε την πρωτοβουλία να ηγηθεί ενός Βρετανικού σχήματος και να διεκδικήσει την θέση του Πρίτανης στις επικείμενες εκλογές. Την κάθοδό του στις Πρίτανικές εκλογές που αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε στα μέλη διδακτικού προσωπικού του Ιωνίου Πανεπιστημίου ο καθηγητής Ιστορίας και πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας Αθανάσιος Ευσταθίου. Όπως τονίζει ο υποψήφιος Πρίτανης, δημιούργησε το Πρίτανικό σχήμα με βάση την ανιδιοτέλεια και την όρεξη για δουλειά. Το όραμα το οποίο θέλουμε να υλοποιήσουμε είναι ότι πέρα από το να φτιάξουμε ένα ρωμαλαίο πανεπιστήμιο. Μικρό μεν, αλλά ρωμαλαίο επιστημονικά, ακαδημαϊκά, είναι να δώσουμε δυνατότητα και στα μέλη του Πανεπιστημίου να αναπτύξουν την επιστημονική τους δράση, εκπαιδευτικά να το αναγάγουμε σε υψηλότερα επίπεδα ενσωματώνοντας και αγγλόφωνα προγράμματα και βέβαια το μεγάλο όραμα, το οποίο βεβαίως είναι και πολύ σημαντικό, είναι να εγκαινιάσουμε μια νέα μορφή εκπαίδευσης δίνοντας στο Πανεπιστήμιό μας την ταυτότητα ενός και το μοναδικού Πανεπιστημίου, Θερινού Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Κίνηση ενότητας μέσα από τις διεργασίες που έγιναν ανάμεσα στις ομάδες αυτές είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία που έχουμε ανάγκη όλοι οι συνάδελφοι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, οι καλύτερες σχέσεις, συνεργασίες ανάμεσά μας. Εκτός από τον κύριο Ευσταθίου, το Πρίτανικό σχήμα συμπληρώνουν οι καθηγητές Μάρκος Αυλονίτης, Σωτήρης Λίβας, Κωνσταντίνος Οικονόμου και Ζωή Διονυσίου. Άπαντες επιδιώκουν την προσφορά στην επιστήμη, την έρευνα, την τέχνη και την καινοτομία. Στόχος τους, ένα πανεπιστήμιο ανθρωποκεντρικό, με κοινωνική ευαισθησία και κοντά στην τοπική κοινωνία. Εξωστρέφεια, γιατί έχουμε και το προσωπικό να την επιτύχουμε, αλλά έχουμε και τη διάθεση εμείς να δουλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
μια διάθεση η οποία ξεκινάει από την αρχή μας να δουλέψουμε με ανιδιοτέλεια, πράγμα το οποίο είναι και πολύ σπάνιο στον ελλαδικό χώρο καμιά φορά, αλλά και ευρύτερα. Και θεωρούμε το Πανεπιστήμιο και τη δουλειά μας ως μη πάρεργο. Έχουμε πολύ σπουδαίο δυναμικό στα Ιόνια νησιά. Έχουμε τόσο όμορφους τόπους που όχι μόνο το όραμα του Θερινού Πανεπιστημίου μπορεί να αναδείξει αυτούς τους τόπους, αλλά και μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης για πολύ κόσμο. Για το Πρετανικό σχήμα του κύριου Ευσταθίου, η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία αποτελεί μια πρόκληση με το βλέμμα στο μέλλον και στους νέους τρόπους αντιμετώπισης της εκπαίδευσης. Εμείς να ευχηθούμε σε όλους τους υποψηφίους, έτσι. Και μακάρι όλοι τους να έχουν ως όραμα και να είναι προσωλωμένοι σε αυτό, το να αναδείξουν ακόμη περισσότερο την ακαδημαϊκή διαδικασία που συντελείται μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα, νομίζω ότι ήρθε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Το δικό μου σίγουρα καλύτερο κομμάτι, γιατί πάντα μας αρέσει να ταξιδεύουμε και πάντα μας αρέσει να γνωρίζουμε νέα μέρη, νέους ανθρώπους. Θα πάμε στην Χριστιανούπολη Μεσσηνίας, θα συνδεθούμε εκεί με τον Δημήτρη Ζογκόκη και θα μάθουμε τα πάντα για αυτόν τον εντυπωσιακό ναό της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ανθρώπους που είναι μαζί σου, Δημήτρη, να μας τους συστήσεις. Καλησπέρα. Καλησπέρα Νατάσα, καλησπέρα Ιάσονα. Είμαστε πράγματι σε ένα από τα πολύ όμορφα χωριά εδώ πέρα. Είναι σε ένα υψόμετρο 400 μέτρων με 200 κατοίκους. Το αξιόλογο που έχει εδώ και κάθε επισκέπτης πρέπει να έρθει να το δει είναι αυτή η εκκλησία πίσω μου. Όπως είπες, η Αγία Σωτήρα. Αλλιώς λέγεται και η Αγία Σοφιά του Μοριά, επειδή έχει περίπου το ίδιο αρχιτεκτονικό σχέδιο που έχει και η Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Φοβερό. Μαζί σου, Δημήτρη, έχεις δύο καλεσμένους. Να μας το συστήσεις. Ναι, να σου συστήσω. Δίπλα μου είναι η κυρία Γεωργία Διονυσοπούλου, η οποία είναι τοπικός επίτροπος. Θα μας πει λίγα πράγματα εδώ για το χωριό και μετά θα σας δώσω και τον πάτερ Δημήτριο, ο οποίος θα μας πει και εκείνες για την εκκλησία λίγα πράγματα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μιλήσω για το χωριό μας. Βρίσκεται στους πρόποδες του όρου Σεγάλεου και είναι 400 περίπου μέτρα υψόμετρο. Το χωριό μας, εκτός από το ωραίο βυζαντινό μνημείο πίσω μας, έχει και άλλες φυσικές ομορφιές, πηγές. Έχει φτιαχτεί και έχει παραδοθεί και το έργο με το φράγμα, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη φυσική ομορφιά. Τι άλλο θέλετε να σας πω, πείτε μου. Νομίζω αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, ότι μπορεί να είναι ένα χωριό με 200 μόνιμους κατοίκους, ωστόσο πιστεύω το καλοκαίρι, θα μου πείτε και εσείς βέβαια, αυξάνονται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες, γιατί έχετε σωστά πολλά μέρη όμορφα και τριγύρω, αλλά αυτός ο ναός ειδικά που βλέπουμε είναι τόσο εντυπωσιακός και όσοι δεν τον έχουν επισκεφθεί πρέπει να το κάνουν. Είναι μαγικό αυτό το οποίο υπάρχει σε ένα χωριό δίπλα μας και πολλές φορές δεν το γνωρίζουμε καν. Σωστά, έχετε δίκιο. Αυτός ο ναός είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός και έχει φτιαχτεί γύρω στο 1070. Πρέπει να έρθετε να το επισκεφτείτε όσοι δεν έχετε έρθει να το δείτε. Η αλήθεια είναι αυτή. Να έρθω και στον Πάτερ Δημήτριο. Για σας, Πάτερ, το μνημείο αυτό έχει σίγουρα και άλλη... Έχετε άλλο συναισθηματικό δέσιμο, αν μπορώ να το πω έτσι, με τον Ιερό Ναό, το καταλαβαίνουμε. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό και να τον αναδείξουμε, αλλά και το κομμάτι της ανάπλασης. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει ήδη προχωρήσει μια σκέψη. Δόθηκαν κάποια σχέδια και στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Νίκα. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Καλησπέρα σας καταρχάς. Καλησπέρα σας. Ο ναός, όπως είπε και η τοπική εδώ σύμβουλος, θα ήθελα να σας πω καταρχάς ότι είναι ο μεγαλύτερος βυζαντινός ναός της Πελοποννήσου. Το μεγαλύτερο βυζαντινό μνημείο της Πελοποννήσου και ένα από τα μεγαλύτερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος. Και παρά το γεγονός ότι είχε καταστραφεί στην Τουρκοκρατία, στέκει ακμαίως. Από το 1825 και μετά σταματάει η λειτουργία του, γιατί στο πέρασμά του η Μπραμή από την Πελοπόννησο τον έκαψε τον ναό και τον κατέστρεψε εσωτερικά. Και μετέπειτα το 1921 από την πολιτεία πλέον προστατεύεται ως βυζαντινό μνημείο, ξεκίνησε η πρώτη αναστήλωσή του, έγινε το 1938 από τον αρχιτέκτονα Ευστάθιο Στίκα, διακόπηκε λόγω του πολέμου και τελείωσε μετά το 1955. Αλλά υπήρχαν διάφορες έτσι
φορές, ας το πούμε, ακόμα στο ναό και στατικά προβλήματα. Η τελευταία μελέτη και ανάπλαση είχε γίνει το 2007, η τελευταία αναστήλωση τελείωσε το 2013 και από το 2016 έγιναν περίλαμπρα τα θυρανίξια του ναού και πλέον παραδόθηκε και ως μουσιακός, ας το πούμε, χώρος, ως βυζαντινό μνημείο να είναι επισκέψιμο από τον κόσμο και να βλέπει και να θαυμάζει το κάλος του, αλλά και ως χώρος λατρείας. Λειτουργούμε κανονικά, είναι ο ενωριακός ναός του χωριού. Λειτουργούμε κανονικά εδώ, βέβαια τους χειμερινούς μήνες δεν λειτουργούμε εδώ, λειτουργούμε στον άλλο ναό που υπάρχει. Τους θερινούς μήνες λειτουργούμε εδώ. Από τον τέλη Μαΐου μέχρι και το τέλη Οκτωβρίου λειτουργούμε εδώ στον ναό κανονικά. Πατέρα Δημήτρη, είστε εφημέριος σε ένα χωριό λιγότερων των 400 κατοίκων. Πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι οι άνθρωποι, πώς είναι η καθημερινότητα? Δόξα τω Θεώ, με τη χάρη του Θεού όλα είναι καλά. Τα χωριά, να ξέρετε, τα μικρά και οι λιγότεροι κάτοικοι είναι ευλογία Θεού. Γιατί είναι πιο ήσυχα. Βέβαια παντού υπάρχουν προβλήματα, αλλά με τη χάρη του Θεού όλα λύνονται. Αλλά τα μικρά χωριά έχουν τη χάρη τους. Πρώτα απ' όλα, το φυσικό κάλος, ο αέρας ο καθαρός, το φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια είναι ιστορικό και το χωριό, γιατί έχουμε το Βυζαντινό Μνημείο. Και είναι και αυτό το όμορφο πράγμα, το Βυζαντινό Μνημείο της Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Έχουμε και τοπικό Άγιο εδώ, τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Χριστιανουπόλεως, ο οποίος ήταν επίσκοπος εδώ και έχει αγιάσει και γιορτάζει στις 17 Μαΐου. Έχουμε και ναό αφιερωμένο εδώ στο χωριό στη μνήμη του και πανηγυρίζουμε στις 17 Μαΐου τον Άγιο Θανάσιο, Αρχιεπίσκοπο Χριστιανουπόλεως. Και με την χάρη και του Αγίου είναι πάρα πολύ ωραία το χωριό και ο ναός. Βέβαια, όπως είπατε, και την ανάπλαση του εξωτερικού χώρου έχει γίνει κάποια μελέτη από το Δήμο Τριφυλίας και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία σε συνεργασία, και ο κύριος Περιφερειάρχης επισκέπτηκε ο ίδιος το χώρο εδώ πρόσφατα και έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον ώστε να προχωρήσει η μελέτη και να τη χρηματοδοτήσουν για να γίνει ανάπλαση του εξωτερικού χώρου και αναστήλωση του μικρότερου ναού που υπάρχει από πίσω, που είναι και αυτό στις μεταμορφώσεις, και χτίστηκε το 1850 περίπου, όταν καταστράφηκε από τον Ιβραημαθόν οι κάτοικοι να εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες. Έκτισαν το μικρότερο ναό. Και όλα αυτά έχουν ενταχθεί στην ανάπλαση του εξωτερικού χώρου. Είναι πολύ σημαντικό, Πάτερ Δημήτρη, νομίζω, να γίνει αυτή η ανάπλαση και αν μπορεί να αναδειχθεί το μνημείο περισσότερο, γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει κόσμος που δεν το γνωρίζει και είναι αυτό που είπατε, είναι το μεγαλύτερο Βυζαντινό μνημείο της Πελοποννήσου και πρέπει να το αναδείξουμε. Και περισσότερο θα μπορούσα να πω δεν το γνωρίζουν στην περιοχή, γιατί εγώ περίπου δεν έχω κλείσει 2 χρόνια ακόμα εφημέριος εδώ, αλλά βλέπω από την καθημερινότητα ότι το μνημείο είναι πολύ επισκέψιμο. Και όχι μόνο από ντόπιους, αλλά έχει μεγάλο τουρισμό. Γερμανοί, Άγγλοι. Βέβαια, για τους ενδιαφέρει και ο θρησκευτικός τουρισμός, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι ένας πολύ δυνατός θεματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός. Και υπάρχει περίπτωση να μεγαλώσει, πώς θα το πω, η κίνηση σε όλη την περιοχή, μόνο και μόνο αν γνωρίσουμε αυτό καλύτερα αυτό το μνημείο. Δημήτρη μου, να έρθουμε σε σένα, γιατί μας έχεις εξασφαλίσει πάρα πολύ ωραίες εικόνες από το χωριό. Τις βλέπαμε καθ' όλη τη διάρκεια τώρα της ζωντανής μας σύνδεσης. Μιλάμε πραγματικά για ένα αριστούργημα, για ένα διαμαντάκι κρυμμένο από αυτά που μας φέρνεις εσύ και μας τα παρουσιάζεις. Ακριβώς έτσι είναι, η Άσνα. Δεν ξέρω αν στα πλάνα που σας έχω στείλει έχει κάποιες φωτογραφίες που είναι μέσα από τη, από ναι, ένα ναό. Ναι, βέβαια, είδαμε και μέσα από τον ναό, που και εκεί είναι λοιπόν πολύ όμορφος. Νατάσα, αυτό είναι μοναδικό και είναι σε πρώτη προβολή, δηλαδή στην κυριολεξία μόνο εσείς θα έχετε αυτά τα αρχεία. Γιατί ο ναός αυτός είναι το 1800... Μετά το 1083, τον έκτισε ο Αλέξανδρος ο Κομνηνός. Μετά το 1083. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι πριν κρεμιστεί εντελώς. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες από μέσα. Εμείς τις είχαμε βγάλει προκαιρού. Και όπως θα δείτε μέσα, είναι τοιχογραφίες, είναι λίγο παρατημένα μέσα, γιατί ο ναός είχε αφαιρεθεί στη τύχη του εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οπότε αυτές οι φωτογραφίες είναι το μοναδικό υλικό που υπάρχει μέσα από αυτό το τόσο παλιό εκκλησάκι.
Μάλιστα. Φοβερό. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης... Κάθε φορά, Δημήτρη, μας δείχνεις και κάτι. Δεν ξέρω ποιο να διαλέξω, ποιο χωριό αρχικά της Μεσσηνίας, αλλά κάθε φορά μας δείχνεις και κάτι πιο όμορφο, ιδιαίτερο. Σου αξίζουν συγχαρητήρια που αναδεικνύεις έτσι τον τόπο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους ήταν μαζί μας σήμερα στη σύνδεση. Καλή συνέχεια εύχομαι και πραγματικά να αναδείξουμε αυτόν τον θησαυρό που έχουμε δίπλα μας εδώ στην Πελοπόννησο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, με αυτόν τον ωραίο τρόπο, εμείς κλείνουμε σήμερα την εκπομπή μας και πραγματικά προτείνω να ταξιδέψουμε σε κοντινούς προορισμούς φέτος το καλοκαίρι. Με όλα αυτά γιατί που μας συμβαίνουν. Πολλούς. Έτσι είναι. Και ωραίους. Εδώ από τη χαμηλή πτήση θα το δείξουμε αυτό. Φοβόμαστε πολύ να μπούμε σε αεροπλάνα, καράβια. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε δίπλα μας την ομορφιά, τους θησαυρούς. Και πραγματικά υπάρχουν πράγματα να τα δούμε όλοι μαζί φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε να σας αφήσουμε σιγά σιγά με αυτές τις ωραίες εικόνες. Εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε, γιατί στις 6 έρχεται η Λίνα Μπάστα με τη Μετρόπολης και όλη την επικαιρότητα από την Πάτρα και την Αχαΐα. Και στις 8 το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Τάσο Θεοδόση. Καλό απόγευμα, εμείς θα τα πούμε αύριο στις 3.